Εμείς έχουμε τοποθετηθεί από την ίδια μέρα που η κυβέρνηση ασχολείται με το θέμα αυτό. Και να σας πω τι ακριβώς λέμε για να ξέρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το θέμα της μετάβασης κοστίζει περίπου 78 δις. Τι σημαίνει 78 δις, αν θυμάστε το πρώτο μνημόνιο κόστισε 80 δις. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει ένα νέο μνημόνιο. Τώρα, το ζητούμενο είναι άλλο. Τι του ζητήσαν του κύριου Μητσοτάκη οι θεσμοί? Του ζητήσαν μείωση συντάξεων? Του ζητήσαν αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από τους εργαζόμενους? Του ζητήσαν πορό? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και πρέπει να μας πει ακριβώς τι ζητήσανε οι θεσμοί για να πάει σε μια διαδικασία που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχει αποτέλεσμα? Γιατί αν θυμάστε, το 1981, όταν επιχειρήσανε αυτό το μοντέλο περίπου 30 χώρες, οι 18 χώρες το επιστρέψανε πίσω στην πορεία και ήρθανε σε αυτό που ισχύει σήμερα. Άρα εκ των πραγμάτων, είναι λάθος ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει να μπει σε αυτή τη λογική που σας είπα προηγουμένως, τη στιγμή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τη χώρα, δεν μπορεί να πάει σε μνημόνιο καινούριο όταν η χώρα δεν πατάει καλά στα πόδια της οικονομικά, όταν η χώρα είναι χρεωμένη. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και το ξαναείπαμε και το λέμε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον συνταξιούχο. Πρέπει να σας πω ότι αν είδατε έχει ψηλού, μικρού, μεσαίου ρίσκου, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά μας που θα προσπαθήσουν να τα επενδύσουν δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Αν είδατε στο 19 άρθρο του νομοσχεδίου, τι λέει? Ότι η διοίκηση του ταμείου δεν διώκεται και δεν υπέχουν ποινική αστική ευθύνη. Διαβάζω ακριβώς πώς το γράψαν. Γιατί δεν έχουν αστική και ποινική ευθύνη? Άρα σημαίνει ότι θα χάσουμε τα λεφτά μας. Τότε γιατί βάζουν αυτή τη διάταξη στο 19ο, αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα? Δηλαδή θα εγγυηθεί το κράτος από εμάς, θα μας βάλει τη χώρα 80 δις μέσα? Είναι δυνατόν? Άρα εκ των πραγμάτων ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και ζητάμε από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Δεν είναι το θέμα του κυρίου Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα. Κυρίως βάσει αυτού που είπατε, δηλαδή το τι έχουν ζητήσει οι θεσμοί από τη δική τους την πλευρά. Αν είναι ένα νέο μνημόνιο, αν είναι πάγωμα των συντάξεων, αν είναι καινούργιες μειώσεις στις συντάξεις. Πάντως εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω σε ποια ένωση μπορεί να είναι ο κάθε συνταξιούχος, από όλους εσάς και από εκείνους τους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή την ώρα, αλλά όλοι λένε το ίδιο πράγμα, ότι εδώ παίζεται η βιωσιμότητα, αν συμβούν όλα αυτά των ασφαλιστικών ταμείων. Το ίδιο λένε και πολλοί συνταξιούχοι από την Κρήτη. Εδώ μιλάμε πραγματικά για ανθρωπιστική κρίση σε περίπτωση που γίνουν όλα αυτά, κύριε Χατζόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάντως το έχουμε ξεκαθαρίσει καιρό αυτό το θέμα. Γιατί παρακολουθείτε. Είμαστε οι πρώτοι που βγάλαμε το ζήτημα αυτό και το κουβεντιάσαμε. Το βάλαμε και κάτι άλλο. Εμείς λέμε την πραγματικότητα. Δεν λέμε παράλογο. Αυτά τα βλέπετε με την αναλογιστική μελέτη. Να πάρει θέση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό που είπατε. Ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Βρούτσης, υπουργός του κύριου Μητσοτάκη, ψήφισε το νομοσχέδιο πριν 1,5 χρόνο. Υπάρχει αναλογιστική μελέτη την οποία την έχει υπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί δηλαδή. Που λέει ότι το σύστημα το ασφαλιστικό κύρωση της Τουρκίας είναι βιώσιμο μέχρι το 70. Και έρχονται τώρα να μας πούν να χαλαρέψουν τη χώρα 80 δις. 78. Είναι δυνατόν? Και ένα θέμα που δεν υπάρχει. Οι ίδιοι το λένε, δεν είπαμε εμείς. Ο κύριος Βρούτσης ήταν υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα εκ των πραγμάτων, άμεσα ζητάμε να πάρετε πίσω το νομοσχέδιο και να μην ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Ξέρεις τι έπρεπε να έχει ασχοληθεί ο κύριος υπουργός?
εργασίας. Να βγουν οι συντάξεις. Το είδατε τι κάνει με τις συντάξεις. Δίνε έξω να βγει μια σύνταξη 295 ευρώ να τη βγάλει ο δικηγόρος ή ο λογιστής. Τη στιγμή προσέξτε, γράφτε το αυτό που θα σας πω. Στο νομοσχέδιο που πέρασε ο κύριος Βρούτσης υπάρχει από διάταξη στο νόμο που λέει θα πάρουμε 100 υπαλλήλους πρώην ΙΚΑ που είναι συνταξιούχοι και ξέρουν συντάξεις να βγάλουν τις συντάξεις και τους δίνουν στα 800 ευρώ να βγάζουν 60 το μήνα. Το 800, αν το διαιρέσετε, είναι πάρα πολύ απλό. Το 800 διά 60 σημαίνει ότι δίνει 13,33 για κεφάκελο. Πώς αυτόν δίνεται 13,33 και στον δικηγόρο 295 για να βγει ο φάκελο. Και εδώ το τρομερό της ιστορίας, άκουσον, μόνο η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει να το κάνει, θα είναι αφορολόγητο. Εμείς οι Έλληνες πολίτες, εσείς που εργάζεστε, οι συνταξιούχοι, γιατί πληρώνουμε το φόρο μας. Και ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν το αφορολόγητο. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο.